Φίλες και φίλοι του Ραστεχνικού Ποδοσφαίρου, γεια σας εδώ από το γήπεδο των Πεύχων, όπου για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ραστεχνών της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είναι όλα έτοιμα σε λίγο να ξεκινήσει ο αγώνας ανάμεσα στην Δόξα Ρετζικίου και τον ΑΣ Νεάπολης. Δύο ομάδες βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, παρουσία του διαιτητικού τρίου, το οποίο αποτελείται από τους κυρίους Λάμπρου, Ματζανάκη και Λαζαρίδη, και όλα είναι έτοιμα σε λίγο να έχουμε την έναρξη του αγώνα κυπέλου. Πίσω μπάλα τώρα για τον Αναστασιάδη. Δυνατός αέρας, το λάθος εκεί τον Αναστασιάδη. Ένα μακρινό σουτ, Αναστασιάδης εκεί θα του φύγει μπάλα. Να δούμε τελικά τι γίνεται εκεί. Έχουμε το κόρνερ αφού πρόλαβε εκεί και έδιωξε πρωτού περάσει την γραμμή την μπάλα ο Χαζαρίδης. Ασθενής Νεάπολης. Το σουτ το οποίο έγινε κοντράρι μπάλα. Νέο σουτ και η μπάλα είναι σε out. Μια καλή στιγμή για την Νεάπολη. Το δυνατό σουτ εκεί που έγινε από το Δεδούς ήταν η μπάλα σε out. Διώξιμο εκεί της μπάλας, Λιράτζης, και τώρα έχουμε τον Βραμπάκη να βγάζει ωραία την μπάλα τώρα εκεί που έχουμε τον Φαρμάκη. Φαρμάκης πιέζεται εκεί, πάντα Φαρμάκης θα μπει στην περιοχή, το γύρισμά του τελευταία στιγμή, το κόψιμο εκεί της μπάλας. Λάθος εκεί για τον Λαζαρίδη, έρχεται να ξανακερδίσει όμως. Παίζεται λεωρέφερη ένα σου το οποίο έγινε και η μπάλα τελικά είναι σε out από τον Βραμπάκη. Πάει στα πλάγια εκεί. Προσπαθούν οι παίχτες με τον Βραμπάκη του Ρετζικίου. Θα βρεθεί στο έδαφος. Έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι. Φαρμάκης τώρα σε αυτή την προσπάθεια έξω από την περιοχή. Κάνει το δυνατό σουτ και η μπάλα τελικά φεύγει σε out. Καλή στιγμή το δυνατό σουτ από τον Φαρμάκη. Μπάλα σε out. Προσπάθεια τώρα με τον Μωυσιάδη έξω την περιοχή, το σκάψιμο της μπάλας εκεί, Αναστασιάδης θα διώξει πρώτου Τσιγκερλιώτη, ο οποίος όμως προηγουμένως έχει υποδειχτεί σε θέση offside. Δίπλα του εκεί όπου έχουμε τώρα τον Δεδούση να πηγαίνει την μπάλα πιο δεξιά, Σωτηριάδης από τα πλάγια τώρα εκεί, ο Σωτηριάδης στο γύρισμά του και έχουμε την μπάλα σε out, την βρήκε εκεί ο Μωυσιάδης από το γύρισμα του Σωτηριάδη, η μπάλα είναι σε out, πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Νεάπολης. Έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου εδώ στα Πεύκα του αγώνα κυπέλου ανάμεσα στην Δόξα Ρετζικίου και τον ΑΣ Νεάπολης. Εμείς να πούμε το πρώτο ημιχρόνο βρήκε τις δύο ομάδες στο ισόπαλο 0-0. Προσπάθεια τώρα από τον Τσιγκερλιώτη. Τσιγκερλιώτης αυτή την προσπάθεια μπει μες στην περιοχή. Δεν κάνει το σουτ εκεί, θα κοπεί τελευταία στιγμή. Ταβέλας θα δώσει πιο δεξιά εκεί όπου έχουμε τον Τσιγκερλιώτη να γυρνάει την μπάλα. Το διώξιμο δεν είναι καλό, η συνέχεια στο παιχνίδι μας. Ένα σουτ και η μπάλα είναι σε out από τον Σωτηριάδη. Κλέψιμο της μπάλας τώρα Σωτηριάδης, θα δώσει για τον Τσιγκερλιώτη. Το γύρισμα του Τσιγκερλιώτη, το κόψιμο της μπάλας, το σουτ και έχουμε την μεγάλη απόκρουση από τον Αναστασιάδη. Το σουτ ήταν του Δεδούση. Σωτήρια στη γωνία του, ο Αναστασιάδης θα πέσει και θα παραχωρήσει αυτό το κόρνερ για την Νεάπολη. Ρετζικίου θα καθεί η μπάλα, Σωτηριάδη, σέντρα σουτ, περνάει αυτή, Αναστασιάδης εκεί θα τη διώξει αρχικά, έρχεται να την κερδίσει ο Διαμαντίδης στο σουτ, το οποίο έγινε στη συνέχεια της φάης από τον Μωυσιάδη, μπάλα σε out. Κόνε τώρα από τον Διαμαντίδη εκτελεσμένο, μια κεφαλιά, περνάει η μπάλα εκεί και φεύγει σε out, κεφαλιά του Κωστίδη, μπάλα σε out. Έχουμε την παλιά να βγαίνει για το Φαρμάκη. Φαρμάκης τώρα, Φαρμάκης. Φαρμάκης έχει έξω την περιοχή, κάνει και το σούτ. Η μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα. Έχουμε το γκολ. Έχουμε το 1-0 για την Δόξα Ρετζικίου μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς από τους ποδοσφαιριστές της. Το λάθος διώξιμο εκεί από τον Τοτολίδη. Κέρδισαν οι παίχτες του Ρετζικίου. Η μπάλα κατέληξε στο Φαρμάκη, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή εκεί, έκανε το σούτ, η μπάλα βρήκε το δεξί δοκάρι της εστίας και κατέληξε στο βάθος εκεί. Η ομάδα της Δόξας Ρετζικίου ανοίγει το σκόρ και προηγείται με 1-0 με σκόρερ τον Φαρμάκη. Η ομάδα της Νεάπολης από τα πλάγια τώρα, μια σέντρα η οποία βγήκε μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά και έχουμε τον γκολ. Το γκολ και η ισοφάριση σε 1-1 για την ομάδα της Νεάπολης από τη σέντρα η οποία βγήκε από τα πλάγια από τον Αγγελόπουλο. Ήταν ο Τσιγκερλιώτης, είναι αυτός ο οποίος πήρε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Αναστασιάδη, ο οποίος δεν μπόρεσε εκεί να αντιδράσει. Δόξα Ρετζικίου, ΑΣ Νεάπολης 1-1.
Το 1-2 τώρα για τους παίκτες της Νεάπολης. Τσιγκερλιώτης θα περάσει εκεί επικίνδυνα μες στην περιοχή. Το σουτ και η μπάλα τελικά είναι σε κόρνερ. Τώρα με τον Τσιγκερλιώτη. Λίγα μέτρα φορ εκτέλεσε στο σημείο του πέναλτι. Η μπάλα στο δεύτερο του κάρτο. Το σουτ και τελικά έχουμε την μπάλα. Τι έχει δώσει σε γκολ. Γκολ έχει περάσει τη γραμμή, λέει ο ρέφερι. Με τη σύμφωνη γνώμη και του βοηθού η Νεάπολη μέσα σε 4 λεπτά θα γυρίσει το παιχνίδι και θα προηγείται πλέον με 1-2. Διαμαρτυρίες προς το ρέφερι από τους παίχτες της Δόξας Ρετζικίου. Το σουτ το οποίο έγινε από το Μωυσιάδη. Η μπάλα πρέπει να έχει περάσει τη γραμμή παρόλο που την έπιασε ο Αναστασιάδης και έχουμε το ανατροπή και το 1-2. Το πλάγιο τώρα εκτελεσμένο, το κόψιμο εκεί της μπάλας, τελευταία λεπτά στο παιχνίδι μας, Λαπουρίδης, νέο γέμισμα, μια κεφαλιά και έχουμε την έξοχη απόκρουση από τον Τοτολίδη, κεφαλιά η οποία έγινε από τον Χάτζη Βασιλείο. Προσπάθεια τώρα από τον Μπενάκη εκεί, θα βρεθεί στο έδαφος, έδειξε να συνεχιστεί ο ρέφερι.